Με χιόνια και τσουχτερό κρύο φαίνεται πως μας αποχαιρετά ο Μάρτιος. Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές του Εύρου και στην υπόλοιπη Θράκη, ακόμα και στα δύο νησιά της περιφέρειας. Αυτές οι εικόνες έρχονται από τη χώρα της Αμοθράκης, όπου το χιόνι άρχισε να πέφτει από νωρίς και μάλιστα το έστρωσε για τα καλά. Χειμωνιάτικο είναι το σκηνικό και στη Θάσο, όπω κατέγραψαν οι χρήστε τη σελίδα Καιρικά Νέα Θράκη. Την αστάθεια του καιρού στο νησί βίωσαν και οι επιβάτε του πλοίου που κατέπλεψε νωρί την Τρίτη. Εκεί σημειώθηκε πυκνή χιονόπτωση που ανάγκασε του οδηγού των οχημάτων να το σκεφτούν καλύτερα πριν βγουν στο δρόμο, αφού το έστρωσε για τα καλά. Χιόνι δεν είδαμε στην Αλεξανδρούπολη, αλλά το ίδιο δεν ίσχυσε για κοντινού οικισμού. Δίκαιλα και μάκρυ ντίθηκαν στα λευκά. Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν επίσης στον κεντρικό και βόρειο Εύρο με επίκεντρο κυρίως στο δέριο του Δήμου Σουφλίου, ομοίως και κατά μήκο της Εγνατίας Οδού. Είναι χαρακτηριστικά τα βίντεο τα οποία κοινοποίησαν στο διαδίκτυο χρήστες της σελίδας Κερικά Νέα Θράκης, δείχνοντας τη διαδρομή Αλεξανδρού Πολυκομοτηνή. Κιονοπτώσεις σημειώθηκαν επίσης στη Ροδόπη και την Ξάνθη. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τη βιομηχανική περιοχή της Κομοτηνής, αλλά και από οικισμούς όπως ο Άρατος του Δήμου Αριανών. Άστατο θα παραμείνει ο καιρό και το πρωί τη 25η Μαρτίου στο μεγαλύτερο μέρο τη χώρα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα τη Εθνική Μετεωρολογικής Υπηρεσία, χιονοπτώσει θα εκδηλωθούν στα ορεινά υπηρωτικά, ενώ χιονοπτώσει ή χιονόνερο αναμένονται και σε ημιορεινέ περιοχέ τη χώρα. Ιδιαίτερο για τη Θράκη, χιόνι ή χιονόνερο αναμένεται κατά τόπου ακόμα και σε παιδινέ περιοχέ. Από το μεσημέρι της Πέμπτης τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και αναμένονται μόνο πρόσκαιρες τοπικές βροχές.